Για χαρά, podcasters, πει εδώ ξανά, από το φύλαθλο προς το φύλαθλο, με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά, η εκπομπή αυτή δεν είναι δημοσιογραφική, ανήκει στον απλό κόσμο που αγαπά αγνά την ομάδα, που έρχεται εδώ καθημερινός, άφιλο κερδός, για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων, μέσα από τη μεγάλη αγάπη και το απαράμιλο πάθος που έχουμε για την ομάδα. Γι' αυτό και τα όσα λέμε είναι με γνώμονα το καλό της, με όση αντικειμενικότητα γίνεται και αμεροληψία, λογικά πλαίσια, δηλαδή δεν βρίζουμε, δεν χαρακτηρίζουμε, δεν προσβάλλουμε, δεν προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη, διότι αυτό είναι κοτίστικο, άνανδρο, έτσι, ξεφτυλισμένο, οπότε εδώ πέρα προφανώς και δεν περνάει. Και το μοτίβο γενικά της εκπομπής το γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα, και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τους εκτιμώ εξίσου. Και όλα αυτά φυσικά ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και σε αυτό εδώ το δεύτερο, όπου ανεβαίνουν αυτές οι εκπομπές, οι αναλυτικές, οι πλούσιες, όπως πάντα, καθημερινώς, και αργίες μέσα τα πάντα, δεν υπάρχει ρεπό εδώ όσον αφορά την αγάπη για τον Ολυμπιακό. Και στο τρίτο κανάλι, όπου έχουμε πρωινές εκπομπές, με ειδήσεις, απόψεις κλπ. Όσον αφορά την ομάδα μας, αλλά και στο πρώτο, το μητρικό κανάλι, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια, και όπου εκεί είχαμε και σήμερα μεσημεριανή εκπομπή, και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα, δυνατή, γι' αυτό λοιπόν οι σύνδεσμοι είναι ακριβώς από κάτω στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματά μας, μπήκαμε θα έλεγα σε μια εβδομάδα όπου και σκεφτόμαστε τον αγώνα με τον Πανετολικό, τη νίκη, την τέταρτη σερή μας νίκη δηλαδή, για φέτος, η οποία νίκη θέλουμε να είναι και πάλι άνετη, εύκολη, αλλά και να μην έχουμε περισσότερα θέματα με τραυματισμούς. Εξάλλου φέτος είμαστε με τριμμένα κουκιά θα έλεγα. Πάλι καλά πάντως να λέμε που ο Μασούρας τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό όσον αφορά τον προσαγωγό, οπότε επανέρχεται λίγαν συντόμως. Εντάξει, λογικά θα μείνει εκτός προληπτικά με τον Πανετολικό εντός 18:30 την Κυριακή που μας έρχεται. Όμως ευτυχώς, ο παίχτης επειδή κάνει καλή ζωή, κοιμάται καλά, τρώει καλά, δίνει μάχες και είναι συνεπής και στις προπονήσεις, γι' αυτό και γενικά είχε να τραυματιστεί από τον Αύγουστο του 21 παρακαλώ. Άρα μιλάμε για γερό σκαρί. Βέβαια, παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά βάλε μέσα και τη συγκυρία, έτσι. Πάντως ένας ήταν ο παίκτης που προσωπικά θυμάμαι στον Ολυμπιακό, ο οποίος και σε πολλά χρόνια, κάπου 15 καριέρας, δεν τραυματίστηκε ούτε μια φορά. Και ποιος είναι αυτός? Ο Γιώτης, ο Τσαλουχίδης. Κύπλα καπιά είναι. Εξάρι ήτανε. Έπαιζε δηλαδή σε θέση όπου και ρίχνεις ξύλο και τρως. Τον θυμόμαστε έτσι, σκληρός παίκτης, ειδικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, όταν μάλιστα και μας είχε εκπροσωπήσει με την Εθνική Ελλάδος στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής το 94. Σε εκείνο το 4-4-2. Όχι διάταξη, τα γκολ λέω που φάγαμε. Από Αργεντινή, από ό,τι θυμάμαι, Βουλγαρία και Νιγηρία. Τέλος πάντων, ο Παπακανέλος λογικά θα πάρει τη θέση του Μασούρα, και αυτό διότι ο Γουίλιαν, παρά το γεγονός ότι είναι στα καλά του, αν σκεφτείς το ότι είχε να παίξει μπάλα σε ομάδα από το Μάη, και πάλι όμως τον προσέχεις, έκανε καλή δουλειά με τους τρεις γυμναστές του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γι' αυτό και τέλη του μηνός προς αρχές Οκτωβρίου θα είναι έτοιμος. Επίσης εκτός θα μείνει και πάλι ο Ρέτσος, ο οποίος έπαθε υποτροπή, ό,τι χειρότερο, και πλάκα ποια είναι αυτός, με το που υπέγραψε νέο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, καπάκι την επόμενη μέρα τραυματίστηκε. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Τουλάχιστον αυτοί οι παίχτες που προανέφερα, δηλαδή Γουίλιαν, Ρέτσος, αλλά και Μασούρας, είναι στεγνοί. Ενώ αντιθέτως ο Γκαρθία μας είχε έρθει υπέρβαρος, γι' αυτό και τραυματίστηκε. Στην αρχή, όταν είχε πρωτοέρθει. Πάλι καλά που γλίτωσε ο Πιρόλα.
Εντάξει, πιο νέος, δούλεψε σωστά και ήδη έχει απολέσει ορισμένα κιλά. Τέλος πάντων, τώρα αυτό που προέχει είναι το να επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς υγιείς. Ο Πιρόλα πάντως που προανέφερα στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής. Και η πλάκα είναι ότι είναι ένας εκ των αρχηγών εκεί. Περίεργο, τέλος πάντων, ίσως το ζήτησε ο ίδιος. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό πάντως που γνωρίζουμε είναι το ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Βέλντε. Να τα εκατοστήσει λοιπόν, το ευχόμαστε και εμείς. Έκλεισε τα 25, αλλά να ευχηθούμε κιόλας το να είναι στο χαρακτήρα πιο μαζεμένος, σωστός. Διότι κατά τα άλλα, από ταλέντο, μια χαρά τον βλέπουμε μέχρι στιγμής. Βεβαίως, έχει δυνατότητες. Θεωρητικά δηλαδή ήταν από τις καλές κινήσεις τις φετινές του Ολυμπιακού μας. Είδομεν. Αυτά γενικά αλλάζουν, τα ξέρουμε, τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Μπορεί δηλαδή χτυπά ξύλο να πέσει η απόδοση του Βέλντε και να ανέβει εκείνη του Στάμενιτς. Λέμε τώρα, παράδειγμα. Ο οποίος Στάμενιτς είναι πεσμένος. Α, και όσον αφορά τον Νέσε, έχει κάνει μια προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, προφορική, το τονίζω, πως όποια ομάδα ενδιαφερθεί για την πάρτη του πρέπει να σκάσει 25 εκατομμύρια και μάλιστα να είναι ονοματάρα, να είναι ομάδα δυναμίτης. Πιο δυνατό όνομα δηλαδή από την Newcastle United. Μακάρι το παιδί να είναι στις επάλξεις και έτσι να μπορέσει το καλοκαίρι του 25 να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να μας φέρει πολλά χρήματα εδώ στο Ταμείο του Ολυμπιακού για αγορές και τέτοια. Να μην μπορεί μετά ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος, η διοίκηση τέλος πάντων, να μας πει ότι δεν γίνεται να αγοράσει παίκτες, το τονίζω, να αγοράσει. Διότι και φέτος κάναμε αγορές, αλλά ήταν οικονομικές, για τα δεδομένα του Ολυμπιακού. Ξέρω εγώ, Πιρόλα, Γιάρεμτσουκ, Κωστίνια, αλλά και Βέλντε. Είναι αυτοί οι τέσσερις αγοράστηκαν, οι υπόλοιποι ήρθανε είτε ως ελεύθεροι είτε ως δανεικοί. Δύο μόνο φέτος, έτσι. Γι' αυτό να πούμε ένα μπράβο στη διοίκηση, διότι άλλες χρονιές είχαμε φέρει 7 δανεικούς, που αυτό δεν στέκει. Άσε που οι δανεικοί αυτοί οι δύο είναι από ομάδα δικιά σου, Μαρινάκη, δηλαδή Νάρνιαϊν Φόρεστ. Κάρμο και Στάμενιτς. Μία δηλαδή σιγουράτζα και ένα ένιγμα. Πάμε παρακάτω. Ο Έσε πήγε Αραβία, διακοπές όμως, όχι να παίξει μπάλα, σιγά μην πάει εκεί, σου λέει παλέμαχος είμαι. Και φόρεσε εκεί ένδυμα αραβικό τέλος πάντων. Όλα καλά. Εν τω μεταξύ, ο Αστέρας Τρίπολης, εκτός από τον Κλοντ Μακελελέ, το μεγάλο αυτό εξάρι, τον παλέμαχο, αγαπημένος μου προσωπικά, διότι τον θεωρώ επιτομή της θέσης αυτής, κοιτάζει λέει και Μαρτίνεθ, τον Διέγκο, τον πρώην του Ολυμπιακού, τον Ισπανό, τον τεχνικό, τον οποίο και προορίζουν για αντικαταστάτη του Ράσταβατς, τον οποίο και απέλησαν. Εδώ τσίμπησε σοπαλία μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην ΑΕΚ και τον διώξανε. Τι να πω, αυτά τα ξέρουν εκείνοι εκεί στην Τρίπολη. Δεν τα ξέρουμε εμείς. Δεν μας αφορά. Όπως επίσης δεν μας αφορά το ότι τραυματίστηκε ο Ποντένσε. Έχει λέει μυϊκό θέμα, όντως αυτή τη φορά. Όχι όπως έκανε στους Wolves, θυμόμαστε. Μπας και πολυθεί που ήθελε. Ναι, δεν γουστάρει τα κρύα, αυτός θέλει ζέστες και τέτοια. Εντάξει, Ολυμπιακάρες όλοι, ξέρεις. Αγαπάνε και τα λοιπά, αλλά για τα λεφτά τα κάνουν όλα, σε παρατάνε, τι νομίζεις. Ποντένσε ξαναλέω και Φορτούνης. Αυτά έγιναν, αυτά λέμε. Πέταξε και γκολ στην εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ, που ελπίζουμε ο Ουναΐ να μην βγει φετινός Ντεσπόντοφ, δηλαδή λάθος επιλογή, όπως είχε γίνει με Σόλμπακεν από πλευράς διοίκησης του Ολυμπιακού, κορδόν τότε από ό,τι λέγανε έφταιγε. Εντάξει, κλασικά αυτά. Εδώ και τώρα, άμα χτυπά ξύλο πάει κάτι στραβά, θα πληρώσει την ύφη ο προπονητής, τι νομίζεις. Αυτά γίνονται παιδάκι μου επί χρόνια. Δεν αλλάζουνε. Εν τω μεταξύ, και ο ΠΑΟΚ φυσικά, αλλά και ο Ολυμπιακός, για πρώτη φορά θα έχουν στους αγώνες τους στο Europa το λεγόμενο GLT, δηλαδή Goal Line Technology, ή με αυτόματο offside και τέτοια, που αυτό στην Ελλάδα θέλουν οι ομάδες, οι μεγάλες ειδικά, να το φέρουν από του χρόνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να πούμε, οι στιές που γενικά γίνονται και κατά τέτοιο τρόπο, τι νομίζεις, ηλεκτρονικός, με γραμμές, ιστορίες. Εδώ και σε κληρώσεις τυχερών παιχνιδιών με αριθμούς, τα ίδια γίνονται, τι μου λες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν βαριέσαι να πω για τον Γιάρεμτσουκ ότι εντάξει, είδαμε λίγα πράγματα, έτσι, έπαιξε βασικός με την Αλβανία, ιτήθηκε η Ουκρανία.
Λιγουλάκος βοήθησε λίγο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, της ομάδας του, της χώρας του, αλλά μέχρι εκεί. Καμία άλλη συνεισφορά. Τι να κάνει. Δίκαια κέρδισαν οι Αλβανοί. Α, εντωμεταξύ, είναι υποψήφιος για αντίπαλός μας ο Αμπιντάλε, ο παλιός μας γνώριμος, ο παλιός φιλός μας, πρόσεξε. Διότι πάει, λέει, από ό,τι λένε, οδεύει προς Λιόν. Την οποία και αντιμετωπίζουμε την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa. Στο Groupama Stadium, 26 του μηνός. Και θα αντικαταστήσει, αν τελικά προσληφθεί, τον Νταβίτ Φριό. Που γενικά τη Λιόν, τη θυμόμαστε και παλιά, είχαμε χάσει. Και μάλιστα αδίκως, επικόκαλη, εντάξει. Που αξίζαμε την πρόκριση και μας την κόψανε. Μας τη στερήσανε. Και το λέω εγώ που φυσικά δεν ασχολούμαι με διαιτησίες κι όμως. Άμα κάνει μπαμ το πράγμα δεν γίνεται. Θα αντιδράσεις, κάτι θα πεις. Έτσι πάει. Κατά τα άλλα ο εικονιζόμενος ο Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής μας, ο Βάσκος, έχει για φέτος μέχρι στιγμής 4 πυλώνες. Και για ποιους παίκτες λέω, με βάση φυσικά το χρόνο συμμετοχής, τον Τζολάκη, τον Ντόι, τον Ορτέγκα, αλλά και τον Ζέλσον Μαρτίνς. Έλα όμως που μέχρι στιγμής έχουμε παίξει απέναντι σε εύκολους αντιπάλους τώρα. Άρα λοιπόν, όταν έρθουν τα δύσκολα, θα υπάρξουν θέματα με τον Ορτέγκα ειδικά, αλλά και τον Ντόι. Όσον αφορά τα λάθη που κάνουνε εν ώρα αγώνα. Εμείς τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά φυσικά ποιος μας ακούει. Γι' αυτό φωνάζαμε, δεν αρκεί ο Αποστολόπουλος. Και όσο για Ντόι, εντάξει, θα μπορούσες να έχεις φέρει παίχτες πιο έτοιμους σε σύγκριση με Στάμενιτς αλλά και Γκαρθία. Αλλά τέλος πάντων έφερες δύο κιόλας. Αντιμπόρες, πες. Χαριτολογώντας. Τι να πεις, πήγε και ο Μουνιαέιν σαν Λορέντζο, Αργεντινή, ο Ισπανός, ο οποίος και ακουγόταν για Ολυμπιακό, ποιοτικός, το ξέρουμε. Είδες, τα σκάσανε οι Αργεντίνοι τελικά. Κατέληξε εκεί. Λοιπόν, να συγχαρούμε κιόλας το Μακίσεκ, αλλά και φυσικά τη σύζυγο, η οποία είναι ξανά έγκυος, πρόσεξε. Άρα λοιπόν δεν τα δίνει όλα μόνο στο παρκέ. Τι φλανάχιο σπανούλησε, από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός μας κάνει και καρπερούς. Γι' αυτό και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, για παράδειγμα, αντί του Παπα-Νικολάου Ρογκαβόπουλος, με ένα buyout αρκετά χαμηλό, του χρόνου το τονίζουμε αυτό. Όχι ότι λέω πως θα κλείσει την καριέρα του, όχι. Θα τον εφέρεις όμως εσύ να τον έχεις. Ναι, δεν γίνεται. Σπανίζουν εξάλλου οι καλοί παίχτες, οι γηγενείς. Και είδες που ακριβώς όπως ο Γκαρθία στο ποδόσφαιρο τραυματίστηκε λόγω του ότι είναι ανέτοιμος κτλ. Σωματικά υπέρβαρος, έτσι και ο Μιλουτίνοφ που τα έλεγα εδώ πέρα επί δύο μέρες συνεχόμενες, είναι έγκυος, έχουν σπάσει τα νερά σχεδόν. Ορίστε, Αστράγαλος γύρισε στην προπόνηση νωρίτερα τη σημερινή, άρα λοιπόν θα εξεταστεί. Περαστικά ευχόμαστε στον παίχτη, αλλά εμείς τα λέγαμε, αλλά ποιος μας άκουγε, κλασικά. Φαντάζομαι ούτε εσύ που με ακούς, αλλά ούτε και εγώ, είμαστε πάνω από 2-10 για να παίξουμε εκεί ως δεινόσαυροι. Να καλύψουμε τα κενά και του Φόλ αλλά και του Μιλουτίνοφ. Τι να πω, βαριά κορμιά, τραυματίζονται εύκολα. Και σου μείνε τώρα ο Ράιτ μόνο, για 5, αλλά και ο Πετρούσεφ, ο οποίος από ό,τι λένε, πωλείται, δεν δανείζεται, στον Ερυθρό. 1 εκατομμύριο λέει θα σκάσει η ομάδα αυτή, δικαίωμά της. Και αφού ο παίχτης δεν γουστάρει να παίξει Ολυμπιακό, ας τραβήξει. Το ίδιο που ισχύει και στο ποδόσφαιρο, έτσι παντού, έτσι είμαστε εμείς. Δεν θες παιδάκι μου. Στο καλό να πας. Που μου θες και NBA, είσαι φτερό. Λάχανο θα σε φάνε πάλι εκεί πέρα. Στο λέω εγώ. Με τέτοια κατασκευή, πάμε άλλο. Όσον αφορά το Φουγνιέ, για μένα δεν είναι καλό το ότι δήλωσε πως ήταν έτοιμος να κόψει το basketball, να αποσυρθεί. Και τελικά τώρα ήρθε Ολυμπιακό για να ζήσει πράγματα και τέτοια. Ναι, κοίτα, 32 είσαι μόνο. Απλά να ευχόμαστε, μακάρι πραγματικά, να έχεις κίνητρο, να είσαι μάχημος, σωματικά όλα και να μου προσφέρεις, γιατί εντάξει, καλός ο ενθουσιασμός, αλλά δεν κάνει και πολύ καλό. Καλύτερα για μένα να το πηγαίναμε στο πιο σιωπηλό, στο πιο ταπεινό, χαμηλή τόνη και τέτοια, βέβαια. Να περιμένουμε να δούμε τον παίχτη στο παρκέ. Και όσο για τη φωτογραφία του Οσμάν εκεί, του Τούρκου, με τα 8 τα δάχτυλα, τα σηκωμένα, εμείς τώρα τι να πούμε, να προσθέσουμε 3. Όχι δάχτυλα, τέλος πάντων. Μόνο και μόνο που λες τέτοια για 8 και αυτά από τώρα, το χάσες. Γράφτο από τώρα. Άμα κουνιέσαι έτσι, βέβαια. Και το κακό είναι ότι και στις δύο ομάδες, και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει και πολύς χώρος για Έλληνες παίκτες.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, Λαρετζάκης, Μητρουλών, που παίζει ως Έλληνας, λόγω μάνας, εντάξει. Εγώ προσωπικά λόγω πατέρα, Ματζούκα, Σαμοντούροφ, στην αντίπερα όχθη. Σιγά, πόσο θα παίζουνε. Ξέρω εγώ, σε καμιά Α1, πώς τη λένε. Basket League. Άσε τώρα, θα καούνε. Που Λαρετζάκης, πρέπει να σοβαρευτεί. Το φωνάζω εγώ εδώ πέρα, αλλά ποιος με ακούει πάλι. Ακόμη και σε φιλικά κάνει λάθη, τραγικά. Άρα έχει απόλυτο δίκιο που τον ευρίζει ο Μπαρτζόκας. Απόλυτο δίκιο. Τι να πεις. Ας πάμε στα σχόλιά μας εδώ να ακουστείτε, να γίνει διαδραστική η φάση της εκπομπής και να ξεκινήσω με τον Αλέξανδρο από Νιρεμβέργη, ο οποίος στέλνει χαιρετίσματα επίσης. Κώστας Καλίνικος. Θέλει, λέει, να πει μια καλή κουβέντα για τον Άλβες, εκείνο, λέει, τον τεχνικό διευθυντή που είχαμε εδώ πέρα επί Καρβαλιάλ και φέρει τους παίχτες. Ναι, αυτός ήταν μεσάζον. Ούτε είχε επιλέξει τους παίχτες, αλλά και όντως είχε αργήσει. Άρα για μένα ορθώς απολύθηκε. Καθαρά Καρβαλιάλ η δουλειά. Και του Κάρμου, η επιλογή. Και του Τσικίνιο, μεγάλη υπόθεση, αλλά και φυσικά και Όρτα. Όπως επίσης είπε αντεγιά στο Βέζο. Τους είπε, δεν κάνει, τον φέρανε και δικαιώθηκε. Σε αυτά καλός, Μάτι. Πάμε παρακάτω, Ελένη Παπαϊωάννου. Χρειαζόμαστε, λέει, αριστερό back και επιθετικό. Μάλιστα, κοίτα, και εγώ θα γούσταρα επιθετικό για να παίζω 4-4-2, 5-3-2, 3-5-2, τέτοια, να έχω ποικιλία. Ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτά όμως τα δουλεύει ο προπονητής, τα διδάσκει. Και τα επιλέγει, Ο Ισπανός παίζει πάντα με κορυφή έναν. Και φτερά να συγκλίνουν, ξέρεις τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ θα έλεγα δεκάρι, καθαρό έμο, αλλά δεν παίζει έτσι και πάλι. Να τα δούμε στη συνέχεια όλα. Επόμενο σχόλιο. Στέλλα Στυλιανή. Της οποίας έπιασε η ευχή, τελικά ο Μασούρας δεν έχει κάτι σοβαρό. Ναι, του ευχήθηκε να είναι καλά, ορίστε, μια χαρά. Φοβάται όμως, λέει, τη Λιόν, τίποτα. Το Θεό μόνο. Τίποτα και κανένα να μην φοβάσαι. Άσε που αναρωτιέται πώς θα καλύψει το κενό του Μασούρα Παπακάνελος. Εντάξει, με πανετολικό είναι. Λογικά καθαρίζεις για πλάκα. Σιγά μην χρειαστείς Παπακάνελο για να καθαρίσεις αυτή την ομάδα, το Αγρίνιο. Καλός δημιουργός, λέει ο Μασούρας. Τώρα τελευταία ειδικά βεβαίως. Και επιμένει να μου λέει για να μπαίχτη ελεύθερο. Ένα ζισκράβα. Δεν το ξέρω. Στο ξαναλέω. Γενικά εγώ δεν το πάω όπως το πάνε εδώ που το παίζουν ξερόλες και τα λοιπά. Μα δεν ξέρω κάτι, στο λέω, δεν ξέρω. Ειλικρινέστατα, χωρίς δισταγμό. Κατά τα άλλα, ο Ρόντινεϊ να μην πάει πουθενά, λέει. Γουίλιαν θα μας κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Να πάει ο Πετρούσεφ NBA να δει τη Γλύκα. Εντάξει, έχει ξαναπάει, τα ξέρει, γουστάρει. Αρκεί βέβαια το να παίζει. Κατά τα άλλα, Βεντάλιες λέει ενδράσει στο σεφ. Εντάξει, κακό αυτό, άσχημο. Και ανθυγιεινό, πρόσεξε. Τόσα άτομα με τόση ζέστη, τι μου λες τώρα. Και μετά αναφέρεται στον Πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν ασχοληθώ. Όχι δικά με αυτόν, όποιος και να ήταν. Κάπου συμφωνούμε, κάπου διαφωνούμε, έτσι. Μπράβο δηλαδή που φέρνεις εδώ στρατό, έτσι καλωσορίζεις όλα. Να σε βοηθάει. Κάνεις και δουλειές φυσικό αέριο, μια χαρά οι κυβερνήσεις των χωρών με τις οποίες συνδέομαι εγώ, μια χαρά. Αλλά με το σεφ είπαμε, ναι, γραμμένους μας έχει. Ναι, αλλά κοίτα, θα ρημάξει. Αν για παράδειγμα επιλέξουν τα αδέρφια να χτίσουν άλλο γήπεδο. Λέμε. Μετά μου λέει καλή ανάλυση. Πολύ καλή. Ευχαριστώ. Μετά. Αναφέρει και τον Αλέφαντο. Το πόσο δηλαδή αδικήθηκε. Το ξέρω, ναι. Πιο πολύ μπάλα από τον Αλέφαντο δεν ξέρει κανένας Έλληνας. Ούτε θα ξέρει ποτέ. Κατά τα άλλα με στηρίζει, λέει, συνέχεια. Και μου λέει να μην ακούω κανένα. Τι να ακούσω. Δεν θες να σου πω που τους έχω γραμμένους. Επόμενο σχόλιο. Ανδρέας Λιβαδάρας. Θέλει προσοχή το ότι έχουμε πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι επιρρεπείς στους τραυματισμούς. Ειδικά, λέει, στα εξτρέμ, αλλά και στο κέντρο, στον άξονα, δεν τη βγάζουμε, λέει. Επίσης, είναι κακή ιδέα το να χρησιμοποιηθούν οι πιτσιρικάδες στην Ευρώπη κατευθείαν. Συμφωνώ. Άρα καλύτερα να πήγαιναν κάπως δανεικοί. Βέβαια, στην Ευρώπη, όχι εδώ πέρα. Σήκωσαν ευρωπαϊκό. Σιγά μην είχαν και δυσκολία στο να φέρουν πρόταση, μεταξύ μας. Επόμενο σχόλιο. Ο Χρήστος ο Τάφ. Λόγω τραυματισμών και ατυχιών, γι' αυτό λέμε, λέει, ότι πρέπει να έχουμε εισάξιους αντικαταστάτες ως παίκτες, έτσι, βάθος. Τόσα παιχνίδια, λέει, στη σειρά. Ενώ πέρυσι ήμασταν τυχεροί, ειδικά με εκείνο το 1-4, ανατροπή, με Μακάμπι. Βάλε και τα πέναλτι εκεί, η διαδικασία με Τζολάκι, στην Τουρκία. Βάλε και το ότι πετύχαμε Aston Villa στα χειρότερά της, με το μυαλό στο Champions League, στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά. Μετά,
Γκότσης Κωνσταντίνος. Έπρεπε να είχαμε στην ομάδα άλλους δύο παίχτες ή και τρεις ακόμη, αλλά ο προπονητής λέει ξέρει καλύτερα. Δηλαδή αντί Ορτέγκα και καθαρό εμμοδεκάρι. Το μέλλον πάντως θα μας δείξει το ποιος είχε δίκιο. Σε Ευρώπη και Ελλάδα, μετά. Red Lemon. Καλό θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος να πάει σε ομάδα ως πρώτος, γενικά. Και εκφράζει ξανά το θαυμασμό του για τον Μαρτίν στον Πέδρο. Μετά και ο Κώστας KD1 με ρωτάει εμένα αν πιστεύω πως ο Ουναΐ κόπηκε από το Μεντιλίμπαρ άμεσα. Κοίτα, αυτό λένε οι δημοσιογράφοι, αυτό μετάφερα από εδώ κι εγώ. Το τι πιστεύεις εσύ, το τι πιστεύω εγώ δεν έχει σημασία. Εντάξει, υποψιαζόμαστε, καταλαβαίνουμε. Ορισμένα πράγματα. Εξάλλου είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι εννοείται πως πολλές φορές την ύφη την πληρώνει ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής, για να μην την πληρώσει ο πρόεδρος, εκεί η διοίκηση. Α, μπράβο. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, επί χρόνια. Τα έχουμε δει τα έργα αυτά τα ίδια. Σαν να βλέπεις την αγαπημένη σου, λέμε τώρα σειρά, ξανά και ξανά. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα κλασικά αύριο 6 με 7 τα απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Εφόσον γουστάραμε, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι πατάμε, εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, άφυλο κερδός, δυναμικός εδώ συνεχώς. Ευχαριστώ για όλα, έτσι, στήριξη, ακρόαση, συμμετοχή, τα πάντα. Χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!